Για την απόφαση του Αρείου Πάγου που αφήνει εκτός εκλογών το κόμμα Πράσινο και ΜΟΒ, μίλησε στον Έολο ο υποψήφιος βουλευτής Μιχάλης Μπάκας. Δεν έχουμε πλήρη εικόνα της κατάστασης. Ο Άριος Πάγος ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες που εγκρίθηκαν. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, γνωστοποίησε το Πράσινο και ΜΟΒ η εκλογική συνεργασία στην οποία θα συμμετέχαμε στις εκλογές κανονικά και είχαμε υποβάλει την υποψηφιότητά μας. Δεν έγινε δεκτή υποψηφιότητα. Ουσιαστικά για τεχνικούς λόγους, από ό,τι τώρα είμαστε στη φάση στην οποία οι δικηγόροι μας έχουν υποβάλει ένσταση και αναφορά στον Άριο Πάγο, γιατί είναι άδικο, τουλάχιστον, το ελάχιστο μπορώ να πω, για την προσπάθεια εκατοντάδων ανθρώπων σε όλη τη χώρα. Έχουμε κατεβάσει συνδυασμούς και στις 59 εκλογικές περιφέρειες όλης της Ελλάδας για να είμαστε παρόντες στις βουλευτικές εκλογές 21 Μαΐου. Γνωρίζουμε ότι εσείς κατεβαίνετε αρκετά χρόνια με τους οικολόγους πράσινους. Τι σας έκανε να προσχωρήσετε στους πράσινους και ΜΟΒ? Το πράσινο και ΜΟΒ είναι, σας είπα, μια εκλογική συνεργασία στην οποία συμμετέχουν χρόνια τώρα άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στον πράσινο και στον οικολογικό χώρο, και με αυτή τη λογική προσπαθήσαμε να έρθουμε μια συνεργασία για να βρεθούμε πάλι μαζί, όλοι μαζί. Στο πράσινο και ΜΟΒ, λοιπόν, στη συνεργασία συμμετέχουν άνθρωποι οι οποίοι προέρχονταν από τους οικολόγους πράσινους, πρώην ευρωβουλευτές, περιφερειακοί σύμβουλοι, δήμαρχοι, άνθρωποι του οικολογικού χώρου, άνθρωποι από το κόμμα των Πρασίνων. Εκτός από αυτό όμως συμμετέχουν και άνθρωποι από το ΒΟΛΤ, που είναι ένα καινούριο κόμμα το οποίο έχει ιδρυθεί τον τελευταίο καιρό, το κόμμα για τα ζώα, τους πειρατές, τον Κύκλο, ένα οικοφεμινιστικό κίνημα. Το πράσινο και ΜΟΒ, λοιπόν, μια συνεργασία που προσπάθησε να ενώσει ανθρώπους από όλο αυτό το χώρο, που πιστεύουμε ότι θα πρέπει να εκπροσωπηθεί στην επόμενη Βουλή, και βέβαια εκφράζεται και μέσα από την παρουσία μας στο Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα, που ίσως θα ξέρετε ότι ήμουν και εγώ εκπρόσωπος στο Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα των Οικολόγων Πράσινων όλα αυτά τα χρόνια, και έχουμε επαφή και ήδη αρκετοί ευρωβουλευτές έχουν εκφράσει την συμπαράστασή τους και την εμπιστοσύνη τους στον εκλογικό συνδυασμό Πράσινο και ΜΟΒ. Ελπίζουμε ότι θα εκπροσωπήσει στις εκλογές και στην επόμενη Βουλή των Πράσινων Χώρων στην Ελλάδα. Υπάρχουν, δυστυχώς, αυτή είναι ένα ζήτημα. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θέλησαν να κατέβουν μόνοι τους οικολόγοι πράσινοι και γι' αυτό το λόγο κατέβασαν ένα δικό τους συνδυασμό. Αλλά σας λέω, και με την παρουσία που έχω και εγώ τα τελευταία 15 χρόνια στα πράγματα και στο νησί μας και στο νησί της Λέσβου, και όντας περιφερειακός σύμβουλος και έχοντας και τώρα μια περιφερειακή σύμβουλο στο Βόρειο Αιγαίο, αποτυχίο ότι ο χώρος ο οικολογικός και ο πράσινος εκφράζεται μέσα από την συνεργασία του Πράσινου και ΜΟΒ.